Για το δεύτερο τρίμηνο, για την έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεση του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου 2024, και το θέμα που βάλαμε και δεν συζητήθηκε, πρέπει να γνωρίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο πόσα ήταν αυτά που δόθηκαν για κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών, τα οποία δεν είναι και λίγα. Δόθηκαν 4 εκατομμύρια στο τρίμηνο. 4.420.351 ευρώ και 96 λεπτά. Πέρυσι, την ίδια εποχή, θυμάστε, το είχαμε τσακωθεί πολλάκις για αυτό το θέμα, είχαν δοθεί 11,5 εκατομμύρια. Η αποτελεσματικότητα. Άρα, τι... Η αποτελεσματικότητα Άρα, αυτού του σχεδιασμού θα κριθεί κάποια στιγμή. Η αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής που εκχωρεί ολόκληρες υπηρεσίες, που εκχωρεί κρίσιμους τομείς σε ιδιώτες, σε εργολάβους, σε κάθε είδους κερδοσκόπους, έχει κάποιο αποτέλεσμα το ότι δόθηκαν όλα αυτά τα χρήματα σε ένα τρίμηνο για υδροφόρες, πολλά, για υδροφόρες, για σκαπτικά μηχανήματα και όπως διαβάσαμε σήμερα στις εφημερίδες, για μία φωτιά που ξεκίνησε από μηδαμινή, επαναλαμβάνω, δασική έκταση, από οργωμένα χωράφια και έφτασε στο κέντρο του Χαλανδρίου. Έχει κάποιο αποτέλεσμα. Έχει κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό δεν θα το κρίνουμε. Θα ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό, αλλά θεωρούμε ότι είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, επειδή είναι ακριβώς το τρίμηνο που δίνονται όλα αυτά τα τεράστια ποσά, που γι' αυτό ζητάμε να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση για όλη αυτή την πολιτική, η οποία μόνο καταστροφή έχει και κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Εμείς βάζουμε ένα ζήτημα της πολιτικής που υλοποιείται και του σχεδιασμού που υλοποιείται. Είναι πολιτικό το θέμα. Λέτε ότι εμείς για κάποιο λόγο καταψηφίζουμε να μην δίνονται υδροφόρες. Αυτό το θέμα βάζουμε εμείς. Έχει η περιφέρεια μία υδροφόρα. Δικιά της. Δεν έχει ούτε μία υδροφόρα. Δεν έχει ούτε έναν οδηγό υδροφόρας. Και εμείς βάζουμε το ζήτημα ότι με τάισμα εργολάβων, φωτιές δεν σβήνονται. Είναι απλά τα πράγματα. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Λέτε πόσα ήταν πέρυσι και τι αποτέλεσμα υπήρχε. Φέτος δώσαμε 4,5 εκατομμύρια. 110.000 στρέμματα καμένα. Με βάση τα στοιχεία του αστεροσκοπείου, όχι τα δικά μας. Πέρυσι δώσαμε 11,5 εκατομμύρια, 215.600 στρέμματα καμένα. Πρόπερσι δώσαμε άλλα τόσα, 253.000 στρέμματα, 700 καμένα. Μέσα σε πέντε χρόνια, είναι 1.200.000 τα στρέμματα δασικής έκτασης της Αττικής. Κάει και η μισή Αττική. Έχει αποτέλεσμα αυτό το πράγμα. Έχει κανένα αποτέλεσμα αυτό το πράγμα. Αν θέλετε να μιλήσουμε για την πολιτική προστασία, εμείς το βάλαμε σήμερα θέμα. Και ήμασταν διατεθειμένοι να φέρουμε και ένα ζήτημα να αποφασίσουμε. Η δασοπυρόσβεση, πού πρέπει να ανήκει, σε ποιον πρέπει να ανήκει, οι δασικές υπηρεσίες, ότι πρέπει να είναι στελεχωμένες, δεν έχουν ούτε ένα δασολόγο, δεν έχουν ούτε ένα δασεργάτη, δεν μπορούν να καθαρίσουν τίποτα. Λοιπόν, και πολλά, πολλά άλλα. Επομένως. Αυτά δεν τα λέτε στη Βουλή. Τοπική αυτοδιοίκηση μας εδώ. Και τα λέμε και σήμερα στη Βουλή, το κόμμα μας τα λέει στη Βουλή. Φωνήβω όντως εν τη ερήμο. Ο λαός πρέπει να τα επιβάλλει. Εκεί νομοθετούν. Τα λέμε και σε εσάς, αλλά από τώρα αυτοί μπαίνουν και τα λόγια.